Καλησπέρα σας, κυρία Χουρδάκη. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Σας καλέσαμε με αφορμή βεβαίως τη λειτουργία ιατρίων ψυχικής υγείας που επιτελούν και αυτά ένα πολύ σημαντικό σκοπό. Θα μας μιλήσετε για αυτά. Αλλά μιας και σας έχουμε κοντά μας, κυρία Χουρδάκη, θα θέλαμε να μας πείτε έτσι αυτό το διάστημα, τους τελευταίους βέβαια αρκετούς μήνες η αλήθεια είναι. Βλέπετε αλλαγές στους ανθρώπους τους οποίους εσείς παρακολουθείτε στο τμήμα σας, έρχονται άλλοι άνθρωποι, έχετε νέα ραντεβού που να σχετίζονται με την πανδημία? Σίγουρα ο κορονοϊός έχει αλλάξει πολλά πράγματα. Στα ιατρεία μας, σαν Βενιζέλιο, βλέπουμε μεγάλη αύξηση στην προσέλευση και νέων περιστατικών, κυρίως με κατάθλιψη και άγχος. Και μετά το τέλος της μεγάλης καραντίνας που είχαμε το Μάρτιο μέχρι το Μάιο περίπου, που είχαμε σταματήσει τα ιατρεία και καλύψαμε τηλεφωνικά τα πιο πολλά ραντεβού και τα επίγοντα μόνο από κοντά, διαζώσεις, είδαμε πολύ μεγάλη αύξηση στην προσέλευσή μας στο Βενιζέλιο. Κάτι που δεν έχουμε δει να φαίνεται σε αγροτικούς πληθυσμούς, ας πούμε στα χωριά που πάμε. Αλλά από το Ηράκλειο έχουμε μεγάλη αύξηση, από στεναστικό πληθυσμό σε καταθλίψεις και άγχος. Οι άνθρωποι που έρχονται λοιπόν, γιατί θα δούμε και τώρα αυτή τη διαφορά που μας εντοπίζεται αμέσως, δηλαδή μεταξύ του αστικού και του αγροτικού πληθυσμού. Οι άνθρωποι αυτοί που λέτε ότι έρχονται με άγχος και κατάθλιψη, κυρία Χουρδάκη, τι σας λένε, δηλαδή ότι αισθάνονται άγχος, ότι δεν αισθάνονται καλά ψυχολογικά, γιατί φοβούνται είναι κάτι? Είναι άνθρωποι που είναι νέοι, μέσης ηλικίας, που είτε έχασαν τη δουλειά τους είτε βρίσκουν δουλειά, γιατί με τον κορονοϊό σίγουρα έχει επέλθει οικονομική κρίση, οπότε υπάρχουν προβλήματα. Έτσι, και με αυτό το στρες έρχονται με στεναχώρια, λένε ότι νιώθουν απελπισία, ότι νιώθουν αβοήθητοι, έντονη ανησυχία, συμπτώματα σωματικά, δηλαδή με ταχυπαλμίες και πονοκεφάλους. Η αϊπνία είναι ένα σύμπτωμα κοινό, δηλαδή από τη στιγμή που ξεκίνησε η καραντίνα, ένα σύμπτωμα που το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στον πληθυσμό είναι η αϊπνία, ακόμα και αν δεν πληρούνται άλλα κριτήρια. Δηλαδή έχει χαλάσει ο ύπνος του κόσμου χωρίς να σημαίνει ότι έχουν άλλη ψυχοπαθολογία. Mm-hmm. Άρα το στρες, η καραντίνα ή όλη η αλλαγή στον τρόπο ζωής μας έχει επηρεάσει κυρίως τον ύπνο. Σίγουρα έχει επηρεάσει ολόκληρη τη ζωή μας, τις συνήθειές μας, την καθημερινότητά μας. Επίσης έχει επηρεαστεί και η σεξουαλική ζωή. Έτσι. Αρκετοί έχουν προβλήματα και στη σεξουαλική ζωή, αλλά η αϊπνία, οι διαταραχές στον ύπνο είναι κάτι που το βλέπουμε σε πολύ κόσμο. Είναι ένα θέμα αυτό. Όσον αφορά στις μεγαλύτερες, είπατε μέσης ηλικίας άνθρωποι έχουν κυρίως αυτό το θέμα, την ανασφάλεια, έτσι, η ανασφάλεια που βλέπουν ενδεχομένως μπροστά τους, αν έχουν και, πόσο μάλλον αν έχουν οικογένεια, αν έχουν ανοιχτές υποχρεώσεις. Και ποιος ή δεν τα έχει. Παιδιά που έχουν τελειώσει μια σχολή και δεν μπορούν να βρουν τώρα μια δουλειά, είχαν ούτως ή άλλως πρόβλημα με την ανεργία. Τώρα άλλοι έχουν χάσει κάποια μαθήματα, άλλοι χάνουν στο ξεκίνημα κάποιες δουλειές, προβλήματα με τα μεταπτυχιακά, κάποιοι που ήταν έξω και σταμάτησαν και μετά διαδικτυακά, οπότε μένουν λίγο πίσω. Όσον αφορά στις μεγάλες, ναι, παρακαλώ. Στις μεγάλες, ναι, ακριβώς. Και στις μεγάλες έχουμε τη μοναξιά. Δηλαδή όλοι παραπονιούνται ότι έχουν μείνει μόνοι τους ηλικιωμένοι, γιατί για να τους προσέξουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και να μην τους μεταφέρουν, να μην τους κολλήσουν με κορονοϊό, να μην τους μεταδώσουν το πιθανά κορονοϊό, τους αφήνουν μόνους τους. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο παράπονο των ηλικιωμένων. Δηλαδή έρχονται κάποιοι και λένε ότι μα εγώ θα προτιμούσα να έχω παρέα και ουσιαστικά ασχολούσα. Έτσι. Ναι. Σε αυτές τώρα τις περιπτώσεις, κυρία Χουρδάκη, τι μπορεί να πει ένας γιατρός, ένας ψυχίατρος σε έναν άνθρωπο που κατά τα άλλα δεν έχει, σε έναν ηλικιωμένο παραδείγματος χάρη, που κατά τα άλλα δεν έχει δηλαδή μια ψυχοπάθεια, έτσι δεν είναι, έχει, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό? Λοιπόν, εκεί θα τους στηρίξουμε εμείς με τους ψυχολόγους ή με ψυχοθεραπεία ακόμα και από ψυχιάτρους. Ή θα πούμε στις οικογένειες ότι θα πρέπει κάπως να ασχολούνται λαμβάνοντας μέτρα, δηλαδή φορώντας μάσκα και
φορώντας και πλένοντας τα χέρια τους, θα πρέπει να τους πλησιάζουν, δεν μπορεί να μένουν μόνοι τους. Και μάλιστα για τόσο μεγάλα διαστήματα, ηλικιωμένοι. Επίσης, κοιτάζουμε πώς μπορεί να είναι πιο λειτουργικοί, δηλαδή να βρουν νέες ρουτίνες οι ηλικιωμένοι στα σπίτια τους ή να κάνουν μικρές βολτίτσες γύρω από τα σπίτια τους. Οπότε να μην καθυλώνονται μόνο μπροστά στην τηλεόραση και να ακούνε τα δυσάρεστα. Όσον αφορά τώρα στον... Ναι, είναι αυτές κάποιες μικρές ενδεχομένως... Μικρά tips ουσιαστικά. Ναι, αλλά λύσεις... η παρέα σίγουρα είναι... Η άλλη λύση είναι μέσα τηλέφωνα. Αλλά σίγουρα έχουν ανάγκη από τους δικούς τους ανθρώπους. Δεν λέμε για μεγάλες συναθρήσεις, αλλά τουλάχιστον ένα-δυο άτομα θα πρέπει να τους επισκέπτονται τρία. Ναι. Να σας πω τώρα, μας κάνει έτσι λίγο εντύπωση αυτό, γιατί... Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε άτομα ηλικιωμένα και εγώ προσωπικά, αλλά παίρνοντας κάποια μέτρα συμμετέχω όσο μπορώ, έτσι. Γιατί και η αποξένωση δεν αναμφισβήτητα δεν κάνει καλό. Όσον αφορά στον αγροτικό τώρα πληθυσμό, αυτό ίσως πάει και με τα ιατρία ψυχικής υγείας, αν να το συνδέσουμε, κυρία Χουρδάκη, που λέγαμε στην αρχή. Εγώ από τη μεριά του Βενιζελίου συνεργαζόμαστε με το ΔΚΠ Μαλεβιζίου, που είναι ευκαιρία να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας έκαναν την πρόσκληση να συνεργαστούμε. Η συνεργασία έχει ξεκινήσει το 2017 και είναι συνεργασία μεταξύ του ΔΚΠ Μαλεβιζίου με δικιά του πρόταση, του Βενιζελίου και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα, ας πούμε, ΕΣΠΑ ή... Είναι μια συνεργασία μεταξύ μας, με το προσωπικό το ήδη υπάρχουν στις δομές αυτές. Από μεριάς Βενιζελίου συμμετέχω εγώ και η ψυχολόγος, η κυρία Πετράκη, και ενίοτε έρχεται κάποιος ειδικευόμενος γενικής ιατρικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εκάστοτε προέδρους, αντιπροέδρους, στην παρούσα φάση είναι η κυρία Βογιατζή από το ΔΚΠ και η αντιπρόεδρος κυρία Βολανάκη, με τη διευθύντρια την κυρία Τρούλη στο ΔΚΠ. Και μεγάλη βοήθεια έχουν προσφέρει η κοινωνική λειτουργία η κυρία Κατσάπη, η κυρία Χναράκη, είναι αντίστοιχα από Γάζη και η κυρία Χναράκη από τον Κρουσόνα, και ο κύριος Παπαστεφανάκης που είναι ψυχολόγος του ΔΚΠ, ο οποίος είναι σε άρρη συνεργασία μαζί μας, θα σας πω μετά με ποιο τρόπο, και φυσικά όλο το προσωπικό των ΚΑΠΗ και των προγραμμάτων βοήθεια στο σπίτι και όλων των άλλων αγροτικά ιατρία, η Τόμη που είναι στο Γάζη. Ουσιαστικά υπάρχει ένα δίκτυο. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα δίκτυο που έγινε πολύ απλά και στηριζόμενο στις ανθρώπινες σχέσεις έτσι, που έχουμε μεταξύ μας, και το υποδέχτηκαν πολύ καλά οι ασθενείς. Υπάρχει έτσι, ανταπόκριση. Στο Δήμο Μαλεβιζίου. Ναι. Από την άποψη ότι συνήθως στις μικρές κοινωνίες υπάρχουν προκαταλήψεις, υπάρχουν ταμπού σχετικά με τα ψυχιατρικά νοσήματα, ασθένειες ή δυσκολίες που μπορούμε να έχουμε. Δεν είναι ανάγκη ότι όποιος πάει στον ψυχίατρο είναι και ψυχασθενής. Δηλαδή ένας μύθος που υπάρχει πάρα πολύ, αυτός που είχε συνδεθεί από παλιά και έχουν γίνει και... Να, είχαμε το περιστατικό τώρα χθες του 51χρονου με τα σοβαρά προβλήματα, ο οποίος μαχαίρωσε τη μητέρα του, την αδελφή του... Μαχαιρώθηκε και ο ίδιος. Κρίμα να φτάνουμε εκεί. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Εμείς επικοινωνήσαμε την κυρία Κατσάπη. Μας είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους ανθρώπους να τους παρακολουθήσετε, να ρωτήσουν κτλ. Και αναφέρθηκε και αυτή στο θέμα της κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία, αυτό που μας είπατε λίγο νωρίτερα. Ναι, ακριβώς. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι σίγουρα στην αρχή ερχόντουσαν πολύ δειλά κάποιοι. Αλλά επειδή υπήρχε πολύ καλή συνεργασία με τα προγράμματα ΚΑΠΗ και βοήθεια στο σπίτι, ουσιαστικά τους γνωρίζαμε από εκεί. Δηλαδή μπαίναμε στον χώρο του ΚΑΠΗ. Ούτως ή άλλως είναι όλες οι δομές του ΚΑΠΑ μας έχουν παραχωρήσει τους χώρους που κάνουμε τα ιατρία. Και αυτό επίσης είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό, γιατί οι άνθρωποι αφήνουν τα γραφεία τους για να κάνουμε το ιατρείο. Άρα σημαίνει ότι ο ΔΚΠ Μαλεβιζίου δίνει μεγάλη σημασία στα θέματα ψυχικής υγείας. Έτσι. Ναι. Το να παραχωρούν χώρους σε ψυχολόγο, ψυχίατρο, είναι πάρα πολύ. Να κρατάνε αρχεία, να έχουμε απόρριτα αρχεία και να τα έχουμε κλειδωμένα σε χώρους εκεί, είναι πολύ σημαντικό αυτό και σπάνιο νομίζω. Ναι. Οι άνθρωποι που απευθύνονται από τέτοιες περιοχές αγροτικές, κτηνοτροφικές,
προς εσάς, κυρία Χουρδάκη, και τους συνεργάτες σας, είναι πάλι όλων των ηλικιών και νεότεροι άνθρωποι και πιο ηλικιών? Είναι όλων των ηλικιών, απλά επειδή έχουμε πει αυτό το ιατρείο να απευθύνεται κυρίως σε άτομα, γιατί από ένα σημείο και πέρα άρχισαν να γίνονται πολλά και τα περιστατικά, να απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που δεν έχουν κάλυψη από ψυχίατρο ή που δεν μπορούν να πάνε σε μια άλλη δομή, δεν μπορούν να κατέβουν στο Ηράκλειο. Οπότε είναι άτομα που για κάποιο λόγο, είτε για οικονομικό λόγο δεν μπορούν να μετακινηθούν, είτε είναι άτομα μεγάλα ή που έχουν κάποιες αναπηρίες, νοητικές καθυστερήσεις ή είναι βαριές ψυχοπαθολογίες που δεν τους βοηθάνε να μετακινηθούν. Σίγουρα δεν θέλουμε το ιατρείο να χαλάει τις σχέσεις που έχουν κάποιοι ασθενείς με τους δικούς τους γιατρούς, επομένως εκεί δεν παρεμβαίνουμε και είναι περιστατικά που βλέπουμε αμιγώς εμείς και που δεν απευθύνονται σε άλλες δομές ψυχικής υγείας, δεν παρακολουθούνται μάλλον. Ναι, είναι δηλαδή και περιστατικά τα οποία ήδη παρακολουθούν άλλοι ψυχίατροι και έρχονται σε εσάς. Εάν δεν μπορούν να συνεχίσουν με τον ψυχίατρό τους, για οικονομικούς ή για κάποιους άλλους λόγους. Ναι. Στο Γκρουσόνα, για παράδειγμα, έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση από ηλικιωμένους. Έχουμε πάρα πολλούς ηλικιωμένους που έρχονται και ζητάνε βοήθεια και πλέον ζητάνε πολύ και τον ψυχολόγο. Ναι. Οπότε, ενώ είναι μικρό το μέρος και εντάξει, είναι αγροτική περιοχή, όμως βλέπουμε ότι μας πλησιάζουν και τώρα και με την καραντίνα και τον κορονοϊό προσπαθούμε να μην βάζουμε πάρα πολλά ραντεβού, να τηρούμε τα μέτρα και βλέπουμε ότι οι ανάγκες αυξάνονται και φαίνονται. Είναι αυτές οι ανάγκες στην κατεύθυνση που μας είπατε λίγο νωρίτερα και για τα υπόλοιπα περιστατικά, κυρία Χουρδάκη, δηλαδή του άγχους, της κατάθλιψης, των φοβιών? Είναι. Στο Γάζι, επειδή είναι αστική περιοχή, έχουμε πιο πολύ περιστατικά με άγχους και κατάθλιψη, επειδή έχουμε πιο πολλούς νέους ανθρώπους και μέσης ηλικίας σε σχέση με Κρουσόνα. Αλλά όλα, σε όλα, ειδικά και οι ηλικιωμένοι, είναι αυτό που προβάλλουν τη μοναξιά σε αυτά τα μέρη. Τα Καπή είναι μια δομή που τώρα με την καραντίνα δεν μπορεί να δουλέψει και επομένως έχουν μείνει πίσω και τους λείπει πάρα πολύ και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει το Καπή. Ναι. Τι να πούμε, να... Και το καλό είναι η συνεργασία, δηλαδή το ότι βλέπουμε ένα ασθενή και από εκεί και μετά είτε το αγροτικό ιατρείο, είτε τα κύφη, είτε βοήθεια στο σπίτι, είτε τα Καπή, θα βοηθήσουν λίγο την παρακολούθηση ή ο ψυχολόγος, εδώ που είπαμε και τον κύριο Παπαστεφανάκη που ανήκει, είναι ψυχολόγος στο ΚΑΠΑ, όμως αναλαμβάνει να παρακολουθήσει μέχρι να ξαναπάμε εμείς να ξανακάνουμε ιατρείο ασθενής. Οπότε θα μας ενημερώσει αν κάτι δεν πάει καλά για την διάμεση πορεία ή κοινωνική λειτουργία επίσης θα μας ενημερώσει αν κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Σε μεγάλη ανάγκη θα έρθουν και στο Βενιζέλιο. Και το λέμε αυτό. Ωραία. Ανεξάρτητα λοιπόν από το αν υπάρχει κάπου ένα ιατρείο με τη μορφή που το είπαμε, ιατρείο ψυχικής υγείας ή όχι, υπάρχουν και τα ψυχιατρικά τμήματα. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, μεγάλα νοσοκομεία και εδώ στο νομό Ηρακλείου. Ναι, παρακαλώ. Εννοείται, ναι, έχουμε πολύ καλές δομές. Είναι κρίμα, τα δύο δηλαδή. Νοσοκομεία, είναι κρίμα κάποιος να μένει αβοήθητος. Έτσι. Γιατί είναι και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πολύ καλές δομές. Στα δημόσια νοσοκομεία είναι και το πανεπιστημιακό και η ψυχιατρική κλινική στο πανεπιστημιακό που έχει άριστους επιστήμονες παρέχουν υψηλό ποιότητας υπηρεσίες. Είναι το Βενιζέλιο που λειτουργεί στα ψυχιατρικά ιατρία και επίγοντα και διαστηματική. Ναι. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας επίσης που δίνει, παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Να μην φοβούνται δηλαδή οι άνθρωποι που αισθάνονται καθόλου, ζητήσουν βοήθεια. Δεν σημαίνει... Έρχεται πολλοί κόσμος και είναι κρίμα, έτσι κάποιοι να... Είναι δύσκολες περίοδοι. Ναι. Σημαίνει ότι θα τους φορτώσετε με φάρμακα, όχι, κυρία Χουρδάκη, που δεν θα μπορούν να... Καταρχήν δεν κάνουμε κάτι αν δεν το θέλει ο ασθενής. Άρα θα το κουβεντιάσουμε μαζί τους, θα μας πούνε σε τι δυσκολεύονται και θα συμφωνήσουμε μαζί σε ότι βοήθεια η ποια αγωγή είναι πιο κατάλληλη για αυτούς. Μπορούν είτε να ακολουθήσουν. Είτε ψυχοθεραπεία. Ναι. Μάλιστα. Είναι κρίμα στην εποχή μας άνθρωποι να φτάνουν έτσι σε... Βασανίζονται. Που να βασανίζονται και να κάνουν μια αυτοκαταστροφικές πράξεις ή ετεροκαταστροφικές. Ναι.
Στόχος μας είναι να προλαμβάνουμε, έτσι, να προασπίσουμε την ψυχική υγεία και επίσης να μην έχουμε υποτροπές σε αυτούς που νοσούν και να μην έχουμε και επανεισαγωγές ή τέτοιες πράξεις που είναι αποτρόπες. Έτσι. Ναι. Ελπίζοντας σε κάθε καλό, κυρία Χουρδάκη. Αμήν. Γι' αυτό προσπαθούμε και εμείς να αναδείξουμε έτσι τέτοια θέματα, ότι υπάρχει βοήθεια. Και να καταπολεμηθεί, ναι, αυτό το στίγμα πια και ο αποκλεισμός σε βάλει των ομάδων. Ακριβώς. Νομίζω ότι πια στον 21ο αιώνα δεν θα πρέπει να υφίσταται. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.